Ladies and gentlemen, welcome to the battle night. Αυτοί είναι 20 μαχητές του The Battle 9 European Fight Leagues. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο Battle νούμερο 9. Μια σημαντική διοργάνωση, η καλύτερη αυτή τη στιγμή των δυναμικών αθλημάτων. Βρισκόμαστε στο Fever και θα δούμε σημαντικά παιχνίδια σχεδόν όλων των στυλ, πυγμαχία, kickboxing με κανονισμούς K1, Muay Thai και MMA. Μαζί μας εδώ στην περιγραφή θα είναι ο Πέτρος Προλικονίδης και στο σχολιασμό των πυγμαχικών αγώνων ο παγκόσμιος αθλητής ο Μιχάλης Αρναούτης. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και από μένα. Battle 9 EFL είναι η πρώτη φορά, Μάκη, που έχουμε και το EFL, το πρώτο σε κλουβί MMA promotion στην Ελλάδα. Το 2011 ξεκίνησε, επανέρχεται μέσω του Battle. Αργότερα θα το δούμε ασφαλώς και μόνο του. Και σήμερα στο main event της βραδιάς, θα το δούμε στο τέλος βεβαίως, με αγώνα μέσα σε κανόνες MMA και για τον τίτλο του European Fighting League. Θα ξεκινήσουμε με πυγμαχία όμως. Αυτά είναι τα πρώτα μάτς και μάλιστα επαγγελματική πυγμαχία. Γι' αυτό έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας. Τι περιμένεις απόψε, Μιχάλη? Είναι δύο καυτά παιχνίδια. Είμαι ανυπομονώ να δω τον Μπερδέση. Ξέρω ότι είναι καλός πυγμάχος. Κάνει τη διαφορά απόψε, πιστεύω, σαν προ-debut, εξάγυρος, με ένα αντίπαλο με αρκετή εμπειρία και είμαι πολύ ζεστός για τον αγώνα. Λοιπόν, βλέπουμε τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, επίσημο παρουσιαστής και μάνατζερ πλέον, επαγγελματίας μάνατζερ πυγμάχων, όπως και τον Μπερδέση. Να τον ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Fever. Καλώς ήρθατε στο 9ο The Battle. Αυτή τη φορά συνεργαζόμαστε με το MMA Show, το ελληνικό MMA Show, European Fight League. Θα δούμε στο προτζέκτορα τον Γρηγόρη Μπάκα, την κόκκινη περιοχή, εκεί που προφερμένονται οι αθλητές. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Τι ακριβώς είναι το Red Zone? Καλησπέρα, Στέφανε. Δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν σε καμία κόκκινη μπλε γωνία. Λοιπόν, είμαστε στη Red Zone και όπου από εδώ θα υποδεχτούμε τους 20 αθλητές της σημερινής μεγάλης βραδιάς. Θα δούμε το πάθος, θα δούμε την οργή, θα δούμε το μίσος, θα δούμε και το άγχος. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον πρώτο αγώνα. Αγώνας επαγγελματικής πυγμαχίας. Και πριν πάω στην παρουσίαση των αθλητών, θα σας πω ότι ο αθλητής Γιώργος Φωτακόπουλος είναι επίσημα στο Box Rec, ο πρώτος του αγώνας επαγγελματικός. Το Box Rec είναι η επίσημη ιστοσελίδα της επαγγελματικής πυγμαχίας. Έχει κάρτα επαγγελματία πυγμάχου. Αυτός ο αγώνας που θα δείτε, η ρεβάνς, θα γίνει το Μάιο στην Πάτρα. Να υποδεχτούμε λοιπόν στην κόκκινη γωνία του ring, από τη Θεοδοσίου Team Πάτρα, Νίκος Θεοδοσίου. Εδώ, Μάκη, είναι και η λεπτομέρεια ότι ο Νίκος Θεοδοσίου, ο οποίος επίσης κάνει τα χαρτιά του για να ετοιμάσει επαγγελματική κάρτα, είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το match δεν μπορεί να θεωρεί ως επίσημο επαγγελματικό. Πρέπει και οι δύο αθλητές, ο Μιχάλης θα ξέρει πάρα πολύ καλά, άλλωστε πριν γίνει επαγγελματίας στις ΗΠΑ, έδωσε πολλά match και εδώ. Πρέπει και οι δύο αθλητές να έχουν επαγγελματική κάρτα για να μπορούν να μπουν στα επίσημα rankings πλέον. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Πρέπει και οι δύο να έχουν επαγγελματική κάρτα, να έχουν γίνει επίσημα επαγγελματίες, να έχουν επίσημο ID στις παγκόσμιες κατατάξεις για να μπορέσει να γραφτεί και επίσημα ο αγώνας. Απίστευτο ότι έχουμε επαγγελματικό εδώ στα rankings, έτσι, με αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα. Χαίρομαι πολύ που γίνεται αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια, από το 80 που το είχαμε ξαναδεί επί Αιδινιώτη, επί Σαξανίδη. Προχωράει οι επαγγελματικοί αγώνες. Αυτό είναι προς τιμή του Στέφανου Κωνσταντινίδη και είναι μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα στην πυγμαχία. Θα μπορούν πλέον οι αθλητές να κάνουν καριέρα στο σπίτι τους μέσα. Κατάμεστο το Fever. Δημοφιλής ο G.I. Joe, να ξέρεις, Μάκη. Ναι, από τους πιο δημοφιλείς αθλητές, ο πυγμάχος του Γιώργου Γιδάκου. Ο επόμενος αγώνας γίνεται με όρους επαγγελματικής πυγμαχίας. 4 γύροι των 3 λεπτών στην κατηγορία Middleweight. Κόκκινη γωνία με βάρος 70,6 κιλά από Μη Καμπατήμ. Κυρίες και κύριοι, το χειροκρότημά σας, Νίκος Θεοδοσίου. Αντίπαλος του στην μπλε γωνία, ψυγίστηκε 70,5 κιλά. Έρχεται από το Golden Corner με προπονητή τον Νίκο Γιδάκο. Είναι ο T.I. George Φωτακόπουλος. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Ο διαιτητής, ο κ. Αντρεϊκόφσκι από την Βουλγαρία, δίνει το OK. Τα γάντια, ξεκινάμε πρώτος γύρος. Με τα κόκκινα γάντια ο Θεοδοσίου που άλλαξε για λίγο γκάρτ. Με τα μπλε γάντια ο Φωτακόπουλος. Αναγνωριστικά χτυπήματα στον πρώτο γύρο. Κανονική γκάρτ τώρα. Αριστερό χέρι και πόδι μπροστά. Κροσέ που δεν βρίσκουν στόχο στον αέρα. Μια άτσαλη επίθεση από τον Θεοδοσίου που την πληρώνει με ένα δεξί κροσέ από τον Φωτακόπουλο. Ξεκινάνε δυνατά πάντως στον πρώτο γύρο. Καλό αριστό κροσέ, δεξί, κλείνει τον Φωτακόπουλο Θεοδοσίου τα σκοινιά. Ένα, θα λέγα, σε ρίκ τμήματο, όμως τα περισσότερα κατέληξαν πάνω στα χέρια του Φωτακόπουλου. Εδώ κρατάει ο Θεοδοσίου, το στόπ του διαιτή, θα κάνει σύσταση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Επίδησε το Θεοδοσίου που δεν ελέγχει όμως καλά την απόσταση και τις βάσεις του. Έτσι τα περισσότερα χτήματα κατέληξαν στον αέρα χωρίς να έχουν την απαιτούμενη έκρηξη και την ταχυδύναμη που χρειάζεται. Σκύβει κάπως αντικανονικά εδώ πέρα ο Φωτακόπουλος. Η σύσταση του Αντρεϊκόφσκι να σηκώσει, να μην προβάλλει το κεφάλι του τόσο επικίνδυνα προς τον αντίπαλό του. Ήταν αντικανονική ενέργεια. Πάλι εδώ κολλημένη, μάχη σώμα με σώμα. Επιλογή, θα έλεγα, απόστασης τριών αποστάσεων και μακρινής και κοντινής και μέσαιας, έτσι δεν είναι, Μιχαλή? Βλέπουμε τα παιδιά ότι έχουν μπει πολύ δυναμικά από τον πρώτο γύρο, πολλά χτυπήματα. Το μόνο λάθος για την ώρα για μένα πιστεύω ότι δεν έχουν βρει τη σωστή απόσταση για να μπορέσουν να σκοράρουν σωστά χτυπήματα. Ελπίζω να συνεχιστεί ο αγώνας και στους επόμενους γύρους, έτσι δίνουν αρκετό θέαμα. Εμείς βλέπουμε τα highlights από εδώ και πέρα. Ένα πολύ καλό σερί χτυπημάτων από τον Θεοδοσίου. Δεν υπήρξε knockdown. Πάλι εδώ ο Θεοδοσίου σε μία επίθεση. Είναι τα highlights του δεύτερου και τρίτου γύρου της αναμέτρησης. Ο αγώνας κλείθηκε έτσι, μάχη σώμα με σώμα. Πλέον περιορίστηκαν στην κοντινή απόσταση με πάρα πολλά άπερκα και κροσέ οι δύο πυγμάχοι. Στον δεύτερο γύρο ο Θεοδοσίου έδωσε, θα έλεγα, περισσότερες επιθέσεις, αλλά στον τρίτο γύρο ο Φωτακόπουλος σαφώς ήταν καλύτερος από τον Θεοδοσίου. Οι άμυνες δεν ήταν και το πρώτο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους και οι δύο, έτσι. Όχι, μπήκανε και οι δύο με πολύ άγχος. Και τελευταίος γύρος. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τέτοια ξεσπάσματα χωρίς αποτελεσματικά χτυπήματα. Είναι και οι δύο σίγουρα καλοί αθλητές. Με τον Φωτακόπουλο έχουμε δουλέψει και μαζί και ο Θεοδοσίου τον έχω ξαναδεί σε αγώνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αθλητής. Ελπίζω να συνεχίσουν έτσι με αυτή την όρεξη που βλέπουμε μέσα στο ring και θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Θα κάνουν καλή καριέρα. Οι τρεις γύροι δεν έχουμε βγάλει άκρη ποιος μπορεί να πάρει τον νικητή. Νομίζω ο τέταρτος είναι καθοριστικός. Ο τέταρτος γύρος, ναι, είναι αυτός που θα κρίνει τον νικητή. Θυμίζω με το λευκό σόρτς ο Νίκος ο Θεοδοσίου, με το μαύρο σόρτς ο Γιώργος ο Φωτακόπουλος. Για τους καινούριους φίλους, θα έλεγα, της επιγμαχίας, της επαγγελματικής μαχίας, που βλέπουν εδώ από την οθόνη τους έναν σημαντικό αγώνα για τα μεσαία βάρη. Και πραγματικά είναι σημαντικό να βλέπουν δύο Έλληνες να δείχνουν τέτοιο υψηλό θέαμα σε αυτή τη διοργάνωση. Λοιπόν, ο Φωτακόπουλος πιέζει. Ένα καλό δεξί τώρα. Ξεφεύγει από τη γωνία, έκανε ένα λάθος βηματισμό και βρήκε στη γωνία του. Στη γωνία που ήταν λίγο πριν ο Θεοδοσίου, ο Φωτακόπουλος. Δεν το εκμεταλλεύεται ο Θεοδοσίου όμως. Υπάρχει κούραση. Η σκέψη γίνεται όλο και πιο περιορισμένη στο τι επιλογή έχει πάνω στο ring. Πόσο βαριά τα γαριά είναι τέτοια ώρα? Δεν το λέω για σένα που παίζεις 10 γύρους. Αρκετά βαριά, φαίνεται κιόλας, αλλά βλέπουμε ότι παίζουν με καρδιά, με θέληση για την νίκη. Στον τελευταίο γύρο σίγουρα είναι πολύ κουρασμένοι. Δίνουν θέαμα ακόμα μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Μετράνε και εντυπώσεις στο τέλος. Έτσι, πάντα ο τελευταίος γύρος έχει τη ιδιαιτερότητά του. Οι εντυπώσεις νομίζω και στον τελευταίο γύρο, όπως και στους υπόλοιπους, είναι ίδιες. Απλά εδώ, επειδή το μάτς είναι μοιρασμένο, νομίζω οι τελευταίες εντυπώσεις των τελευταίων δευτερολέπτων αυτού του γύρου θα κρίνουν και τον νικητή. Βλέπουμε γροθιά από τον Θεοδοσίου, γροθιά και από τον Φωτακόπουλο. Απλά εδώ ο Θεοδοσίου προσπαθούσε να κινήσει τα χέρια του προς το πρόσωπο του Φωτακόπουλου. Μία σύσταση, μάλλον δύο συστάσεις σε κάθε εκατέρωθεν κάθε πυγμάχου από τον Αντρεϊκόφ, τον διαιτή της αναμέτρησης. Ένα δεξί από τον Φωτακόπουλο. Καλή άμυνα στα κροσέ. Όμως παρόλα αυτά παραμένει επίθεση από τον Θεοδοσίου αυτά τα χτυπήματα. Παρόλο που βρίσκει άμυνα. Μετράνε και αυτά. Στις εντυπώσεις, δεν μετράνε μόνο οι γροθιές, μετράει η εντύπωση, η καλή τεχνική, η άμυνα και βέβαια η θέληση που θα επιδείξει ο αθλητής στην τελευταία δευτερόλεπτα πριν κλείσει ο αγώνας. Εδώ βλέπω καλές άμυνες πάντως από τον Φωτακόπουλο στις επιθέσεις του Θεοδοσίου. Ο Θεοδοσίου πέφτει με όλο το σώμα μπροστά, δεν προετοιμάζει το χτύπημα. Εντάξει, τώρα είναι κουρασμένος βέβαια. Ψηλά γράμματα για τέτοια ώρα. Εδώ έχασε το βηματισμό του ο Θεοδοσίου, δεν υπάρχει knockdown. Απλά ο διαιτής του τον σήκωσε, του σκουπίζει τα γάντια. Τελευταία δευτερόλεπτα, τέλος αναμέτρηση. Λοιπόν, πάμε για ένα σχολιασμό. Πάμε για να δω και τι δώσαν οι κριτές, γιατί για πρώτη φορά έχουμε και επαγγελματική βαθμολόγηση WBC EBU. Γι' αυτό είναι και ο κ. Αντρεϊκόφ και εδώ άλλωστε διαιτητής. Το σχόλιο σου, Μιχάλη, για τον αγώνα πριν να ακούσουμε το αποτέλεσμα. Πολύ καλός αγώνας, πολύ καλός για το κοινό που βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Και οι δύο αθλητές υπολογίσιμοι, πολύ καλοί, και ο Φωτακόπουλος και ο Θεοδοσίου, τα δώσανε όλα. Είναι αμφίροπο το παιχνίδι, σε όποιον και να το δώσουν πιστεύω ότι θα είναι αναμενόμενο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω, να σου δώσω εγώ δικό μου συμπέρασμα. Για το μόνο που έχω να πω, ο Φωτακόπουλος είδαμε ότι είχε και πολύ καλές άμυνες, παρόλο τα ξεσπάσματα του Θεοδοσίου, είχε ψηλά τα χέρια, έκοβε αρκετά χτυπήματα, τώρα είναι στην κρίση των κριτών. Έχουμε νικητή. Ο κύριος Δροσόπουλος, Νίκος Δροσόπουλος, έδωσε για την μπλε γωνία 39-40. Ο κύριος Θοδωρίδης για την κόκκινη γωνία 39-38. Άρα, Πέτρο, μισό λεπτό. Μην διαβάσεις για να καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι όπως είμαστε εμείς. Αν ήταν δύο και όχι τρεις οι κριτές, και γι' αυτό είναι τρεις για να μπορεί να βγει αποτέλεσμα, για ένα πόντο μπροστά αυτή τη στιγμή είναι. Όχι, είναι ισοπαλία αυτή τη στιγμή. Είναι ισοπαλία. Έχουμε λοιπόν και πλειοψηφική απόφαση. Σωστά, οπότε η απόφαση είναι πλειοψηφική. Περιμένουμε τον τρίτο κριτή, παρακαλώ. Με τη βαθμολόγηση του κ. 37-39 υπέρ της μπλε γωνίας! Αιτός Φωτακόπουλος! Πάμε λοιπόν στην κόκκινη γωνία MMA by European Fight League. Είναι η συνεργασία που έχουμε με τον προμότερ τον κύριο Μάρκο Νταουκάκη. European Fight League, MMA, 3 γύρι των 5 λεπτών, UFC Rules, κυρίες και κύριοι. Και στην κόκκινη γωνία, από την πράσα την Belgium, Ανταμουταλίγεφ. Are you ready? Sure. Absolutely. How do you feel right now? Perfect. Everything is good. Συνεννοηθήκαμε, Στέφανε. Ο Μουταλίγεφ είπε ότι νιώθει υπέροχα. Μάκη, δεν είναι το αγαπημένο σου, αλλά οι MMA έχουν μπει στη ζωή μας, έτσι. Εντάξει, αν είναι το αγαπημένο μου, δεν είναι. Είναι ένα πολύ δυναμικό πλέον άθλημα. Βέβαια, πολλά αθλήματα μαζί. Συνδυάζει τρία αθλήματα, μην πω τέσσερα. Ξεκινώντας από το Βραζίλια, Jiu-Jitsu, πυγμαχία, kickboxing και πάλι. Στην μπλε γωνία του ring, από τη Gracie Baracris Spiridis Team. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Γιάννης Παλέ. Παλαιολόγος! Είμαστε έτοιμοι, είσαι έτοιμος, πιστεύεις θα μείνεις όρθιος? Πιο δυνατά, δεν ακούγεσαι, Γρηγόρη. Πάμε Παλέ, για σένα και πάμε. Νομίζω, Στέφανε, πως είναι δική του η βραδιά σήμερα. Νομίζω πως είναι δική του. Ο Παλέ δεν ήθελε να πει πολλά. Άντως πολύ σοβαρός. Δίπλα πολύ του σοβαρός, και ο Δημήτρης Ομόχου από Gracie Μπάρα και όλη η ομάδα βεβαίως. Πολύ καλές σχολές, εξειδικευμένες πάνω στις μικτές πολεμικές τέχνες. Πολύ εδώ, σημαντικό αυτό. Έτσι, εδώ στην Αθήνα, γιατί τελειώσαν οι εποχές που ήξερε εσύ καράτε ή Brazilian ή box και έμπαινε στο κλουβί. Τώρα, αν δεν είσαι δεκαθλητής, να έχεις 4 προπονητές πάνω σου, δεν μπορεί να είσαι αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε από το Βέλγιο, ζυγίζει 85,7 κιλά στην γωνία του από Braza Team Belgium με προπονητή τον Albert Muutalië. Κυρίες και κύριοι, Adam Muutalië! Μπλε γωνία, από την Ελλάδα, ζυγίζει 83,6 κιλά. Έρχεται από Gracie Baragris και Σφυρίδης Team. Στη γωνία του Δημήτρης Μόχου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιάννης Παλαιολόγος! Είναι έρημος, είναι χαλαρός, είναι επικοινωνιακός. Έπαιξε με την παρουσίαση που του έκανες, Πέτρο, και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχει διάβιο εγκεφάλου, δεν είναι στοκαρισμένος. Λοιπόν, πάμε στο ξεκίνημα. Είναι Dan Hardy, εγώ θα πω, σπουδαίος UFC fighter. Επιτρέπονται τα πάντα. Γροθιές, λαβές, εξαφρούς σώμου, πνιγμοί, τα πάντα για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτα αναγνωριστικά χτυπήματα. Βλέπετε, δεν είναι τα χάρη της πυγμαχίας. Σαφώς δεν έχουν την αντίσταση. Εξαιρετικό δεξί κροσέ. Είναι δολισμένος. Έχει τελειώσει ο αγώνας. Έχει τελειώσει. Καλή νύχτα, Muutalië. 24 δευτερόλεπτα. Ένα νοκάουτ εντυπωσιακό από τον Παλαιολόγο. Ένα δεξί κροσέ. Πολύ ωραίο δεξί κροσέ. Σημάδεψε σωστά. Είχε την απόσταση. Βρήκε στην αριστερή πλευρά του σαγωνιού του τον Βέλγο και τον έριξε νοκάουτ. Τέλος. Αυτό ο πιο σύντομος αγώνας που έχω παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στους αγώνες MMA και Pride. Στην Ελλάδα σίγουρα, σίγουρα. Στην Ελλάδα είναι οπωσδήποτε. 24 δευτερόλεπτα, ξεκούραστος, παίζει και μετά άμα χρειαστεί ο Γιάννης ο Παλαιολόγος. Όπως το βλέπω, άλλους 3-4 αγώνες χαλάρα τους. Παίζει και μετά. Αργές κινήσεις, σε επανάληψη. Και το μυστικό είναι τι κάνεις αμέσως μετά, γιατί στις μεικτές πολεμικές τέχνες επιτρέπεται βεβαίως όταν ο αντίπαλος είναι πεσμένος κάτω να συνεχίσεις μέχρι ο διαιτητής ή ο αντίπαλος να διακόψουν το παιχνίδι. Έπεσε πολύ ωραία από πάνω του. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα 2-3 χτυπήματα, αλλά είμαστε στους UFC rules, που σημαίνει ότι όταν ο διαιτητής κρίνει ότι πρέπει να προστατευτεί ο αθλητής, πρέπει να το κόψει. MMA πάνω, αγώνες δηλαδή χωρίς όρους πάνω σε ring, το είδα πριν από περίπου 14 χρόνια στην Ιαπωνία, τα Pride. Είσαι τυχερός εσύ. Πολλούς αγώνες. Βεβαίως να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι το χωρίς όρους έχει να κάνει με το απλά χρησιμοποιούνται όλες τις τεχνικές. Υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί βεβαίως, δεν επιτρέπονται χτυπήματα ούτε γενικά όργανα, ούτε να φιένε ή οτιδήποτε. Ούτε τα δάχτυλα στο μάτι. Έτσι, μπράβο. Απλώς επιτρέπονται όλες οι πολεμικές τέχνες και τα στυλ που υπάρχουν μαζί με τους κανόνες που τα διέπουν, έτσι. Νικητής της αναμέτρησης με TKO στα 24 δευτερόλεπτα, Γιάννης Παλαιολόγος. Πού είναι ο Άνταμ, έφυγε. Λοιπόν, για να προλάβουμε να δούμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται από τον Μπάτι, θα δούμε τις καλύτερες στιγμές από άλλον σπουδαίο μάτς. Μάκη, είναι το μάτς του Παύλου Μίσια από τους fighters του Κώστα Θανασόπουλου με τον Δημήτρη Χιώτη, τον Πάνθρο, του Νάσου Αργυρόπουλου. Ο νικητής εδώ καλοβλέπει Χατζηχρόνογλου, που έχει τη ζώνη του Battle στα 80 κιλά. Οπότε πάμε να δούμε τον διεκδικητή αυτή τη ζώνη σε ένα πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε. Μία μάχη με πάρα πολλές γροθιές κυρίως. Πυγμάχος εναντίον τα ίστα, έτσι. Αλλά βλέπω πολύ καλές γροθιές και από τους δύο. Θα έλεγα κάθε 10 γροθιές ένα λάκτισμα. Εδώ είναι ένα πολύ καλό χτύπημα σκούπα. Φτάνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Σιώτης με τα κόκκινα γάντια, με τα μπλε είναι ο Παύλος ο Μίσιας. Πυγμαχικές καταβολές, αλλά τα πόδια τα βλέπω περισσότερα από κάθε άλλη φορά να τα χρησιμοποιεί. Θέλει λίγο δουλειά στη φυσική κατάσταση ο Παύλος, είναι η αλήθεια. Εξαιρετικός. Και ένα λοιπόν η δύσκολη απόβαση τελικά. Είναι και η K1 Rules και η κρίση γίνεται με βάση το K1 Rules. Έχουμε νικητή με πλειοψηφική απόφαση 2-1. Νικητής με πλειοψηφική απόφαση του αγώνα Light Heavyweight, κόκκινη γωνία, Δημήτρης Πάνθρο. Μετά το Σοφοκλέος, πρόκληση για το Χιώτη η ελληνική είναι να πάει στο top όνομα αυτής της σεζόν, τον Αλέξανδρο Χατζηχρόνογλου. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τον επόμενο αγώνα της βραδιάς. Ένας αγώνας με K1 Rules. Ένας αγώνας revenge από το Super Κόμμα της Ρουμανίας πριν από ένα μήνα. Εκεί που ο Έλληνας Στέλιος Golden Boy Παπαδόπουλος έχασε τα σημεία και το αμφισβητεί και φαίνεται για το βίντεο από τον Ρουμάνο Superstar, από τον Ζαμπίδη της Ρουμανίας, τον Κλάουδιο Μπαντόι. Και οι δύο αθλητές είναι σήμερα εδώ στο Ring to the Battle και θα παίξουν τη revenge αυτή με K1 Rules. Να συνδεθούμε με τη Red Zone, τον Γρηγόρη Μπάκα και να υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ριγκ από το Respect Gym Romania, Κλαούντιο Μπαντόι. Predit. Πού άρεσε το Predit? Είναι πανέτοιμος, το ρώτησα στα ρουμανικά αν είναι έτοιμος, Στέφανε, και μου είπε ότι είναι πανέτοιμος. Όμως και ο Στέλιος θέλει να πάρει τη ρεβάνς. Τώρα να δούμε. Καλή σας επιτυχία, Στέφανε. Female ladies, up there. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Agáchate un poquito y sacude esa nalga. Ο Κλαούντιο Μπαντόι, που συνοδεύεται από τον μεγάλο αυτό που πονεί τον Ρουμάνο, τον Αλή Παναΐτε, ο Αντρέι Στόικα από πίσω του. Ένα μεγάλο αστέρι των αγώνων Super Combat. Τεράστιο και πλέον αστέρας του Glory, του κορυφαίου παγκοσμίως promotion kickboxing. Ο καλύτερος Ρουμάνος pound for pound αθλητής που υπάρχει. Να ο αντίπαλος του Στέλιου Παπαδόπουλου, ο Κλαούντιο Μπαντόι, ο οποίος χορεύει. Να δω αν θα χορέψει και στο ring μετά με το Στέλιο. Μήπως τον χορέψει, πάμε ο Στέλιος. Μακάρι. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον Έλληνα φέρερπλεϊ αθλητή από την Καβάλα τους τελευταίους 2 μήνες. Ζει μόνιμα και προπονείται στην Αθήνα. Να υποδεχτούμε λοιπόν στην μπλε γωνία από την Μάλιος Team, Στέλιος Golden Boy Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος θα πρέπει να προσέξει αρκετά πράγματα εδώ πέρα σε σχέση με αυτό που είχε συμβεί στη Ρουμανία. Στέφανε, ο Στέλιος δεν κρατιέται. Στέλιο, 2 κουβέντες. Πώς αισθάνεσαι, είσαι έτοιμος για τη δική σου ρεβάντς? Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται. Μία κουβέντα. Έφυγα. Μία κουβέντα, όχι δύο. Έφυγα. Μαζί του ο Γρηγόρης Μάλιος, παιδί του Σοκράτη Καραΐτη. Ο Στέλιος ανδρώθηκε εκεί, εδώ και 2 μήνες. Χαιρέτησε στο Μάλιος Team. Προπονείται με τον Γρηγόρη Μάλιο. Η πυγμαχία του πάντα ήταν σε υψηλό επίπεδο, αλλά μιλάμε για K1 rules. Πρέπει να δουλέψει τα πάντα. Έτσι. Έχει κάνει κάποιες προπονήσεις από ό,τι ξέρω και με τον Παύλο Καπώνη στον Diamond για να βελτιώσει τα πόδια του. Μακάρι να τα χρησιμοποιήσει απέναντι σε ένα αντίπαλο που παίζει γόνατα. Το είδαμε από το πρώτο παιχνίδι, το θυμάσαι το πρώτο ματ, το έχεις δει. Ναι, μοιρασμένο παιχνίδι. Η εκτίμησή σου? Μοιρασμένο ήταν. Δικιά νικητής ο Μπαντόι? Όχι. Θα έπρεπε να πάνε σε έξτρα γύρο. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Έτσι πως το είδα. Ναι. Είχε και δουλέψει καλά τις βοηθειές του ο Παπαδόπουλος. Ο Μπαντόι είχε βρεθεί σε πολύ κοντινή απόσταση κάποιες στιγμές. Έδωσαν και τα χτυπήματα, βέβαια. Πολλά χτυπήματα του Μπαντόι είχαν καταλήξει στις άμυνες του Παπαδόπουλου. Βέβαια, αυτό που πήραν οι κριτές ήταν τις επιθέσεις και όχι το αποτέλεσμα των χτυπημάτων. Πέτρος Πολυχρονίδης. Ο αγώνας που θα παρακολουθήσετε γίνεται με όρους K1, 3 γύροι των 3 λεπτών στην κατηγορία Middleweight. Κόκκινη γωνία. Έρχεται από την Ρουμανία, ζυγίζει 72,3 κιλά. Στη γωνία του σπουδαίος Παναΐταλιν, κυρίες και κύριοι, ο Prince Κλαούντιο Μπαντόι. Μπλε γωνία, από την Ελλάδα, ζυγίζει 71,6 κιλά. Από την Μάλιος Team, στη γωνία του, ο Γρηγόρης Μάλιος. Κυρίες και κύριοι, η Golden Boy, Στέλιος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση. Ο διαιτητής παίρνει το OK από τους κριτές και θα δώσει με τη σειρά του το OK στην γραμματεία για το πρώτο καμπανάκι, το πρώτο γκόγκ. Παπαδόπουλος. Αριστερά, πιο ψηλός από τον Κλαούντιο Μπαντόι. Λοιπόν, κανονισμοί K1 που ορίζουν ως πυγμαχικές γροθιές από το τέλος της ζώνης του στο σώμα και στο πρόσωπο, λακτίσματα στην ίδια περιοχή, λακτίσματα όμως μπορούν να δώσουν οι αθλητές και χαμηλά. Εδώ έκανε reverse και ο Κλαούντιο Μπαντόι αποτυχημένο, αφού έκανε μια καλή κίνηση πίσω ο Παπαδόπουλος. Επιτρέπονται τα backfist ανά από τις γροθιές, οι γονατιές, δεν επιτρέπονται οι αγωνιές και βέβαια το κράτημα και χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Είναι το γόνατο αυτό που κάνει διαφορά, Μάκη? Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι η διαφορά. Οι μεγάλοι αθλητές kickboxers έχουν το γόνατο σαν τρομερό όπλο και αυτοί ξεχώρισαν άλλωστε. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πιο πυγμάχοι ακόμα. Το γόνατο το ξεχνάνε οι αθλητές μας. Αυτόν που θυμάμαι πάντως με τρομερές γονατιές, κάφτες γονατιές, ήταν κατά πρώτον ο Σέμι Σίλτ. Ο κάτοχος 5 φορές κάτω του ζώνης του K1. Αν είσαι και 2-6 ύψος, είναι πολύ καλύτερο να ρίχνεις γόνατο. Σήκωνε το γόνατο για πλάκα στα 2 μέτρα. Και ο άλλος τον Ριμπονιάσκι, αλλά ποτέ δεν ξέρω αυτός ο αθλητής, ο Ριμπονιάσκι και αυτός 4 τίτλους του Κέον, δεν με έπεισε. Τα πτάμενα γόνατα που λέμε, έτσι. Ναι, τα πτάμενα γόνατα, αλλά δεν με έπεισε ποτέ ότι είναι, ήταν ο καλύτερος εκείνης της εποχής. Εκεί μιλάμε για τα βαριά κιλά, βεβαίως, σπουδαίοι αθλητές. Εδώ μιλάμε για τα 70 κιλά, την welterweight κατηγορία παγκοσμίως, την δεύτερη πιο διάσημη κατηγορία. Εμείς τη μάθαμε πολύ καλά μέσω του Μιχάλη Ζαμπίδη, βεβαίως, ναι, ο οποίος το ανέδειξε στην χώρα μας. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος είναι ένα από τα παιδιά της νέας γενιάς. Ας σταματήσουμε να λέμε για τους διαδόχους του Μιχάλη Ζαμπίδη. Ο Ζαμπίδης είναι ένας. Έχει το δικό του καλούπι. Θα βγουν άλλα παιδιά με δικό του στυλ και ταυτότητα. Ο Στέλιος είναι ένα από αυτά και τώρα κάνει τα πιο σημαντικά βήματα της καριέρας του. Τα πρώτα. Λοιπόν, τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Παπαδόπουλος έχει μπει με τακτική ίσιων χτυπημάτων, οι γροθιές του. Πολύ καλά κλειστή άμυνα. Ο Μπαντόι προβληματίζεται πάρα πολύ για να βρει στόχο να βγάλει έστω και ένα χτύπημα καθαρό. Και βλέπουν να κάνει αρκετές στροφές, δηλαδή γυριστά χτυπήματα. Ένα καλό δεξιάπερκα τώρα από τον Παπαδόπουλο. Εδώ καλές άμυνες, δεν είδαμε καθαρό χτύπημα και από τον Παπαδόπουλο δεν υπήρχε το αποτελεσματικό χτύπημα που θα ήθελε ούτε από τον Παντόι. Εδώ αποτρέπει με αυτό το λάκτισμα ο Παπαδόπουλος στον Παντόι να βρεθεί πιο κοντά. Αυτό αναζητά ο Παντόι, να έρθει σε μεσαία ή κοντινή απόσταση. Κοντινή απόσταση νομίζω είναι καλύτερη για τον Παντόι. Ρίξε το λίγο Στέλιος, έχει καθαρό μυαλό, αλλά εντάξει, το βλέπω αρκετά σφιχτό. Δεν είναι ο Στέλιος που έχουμε συνηθίσει. Εδώ καλό αριστροδεξί. Γιατί η άμυνα του Στέλιου δεν ήταν καλή. Αν και τα χτυπήματα πήγαν στα γάντια πάνω του Μπαντόι. Δηλαδή, ο Μπαντόι χτύπησε τώρα στο δεξί κροσέ, πήγαν στα γάντια πάνω του Παπαδόπουλου. Όμως τα γάντια δεν απορροφήσαν το χτύπημα και τα δέχτηκε τα ίδια γάντια τα δικά του ο Παπαδόπουλος. Είναι από τα λαθάκια αυτά της άμυνας. Εδώ κοντινή απόσταση. Σπρώχνει ο Κλαούντιο Παντόι κάπως αντικανονικά εδώ. Δεν επιτρέπεται το σπρώξιμο. Λοιπόν, πάμε προς τα τελευταία δευτερόλεπτα, τελευταίο μισό λεπτό. Η γωνία του Ρουμάνου ακούω να φωνάζει δώσε, δώσε κι άλλο. Τέλος πρώτου γύρου. Πιέσει κι άλλο, καμπανάκι, τέλος. Φίλος μου ο Στέλιος, αλλά εδώ σε αυτό το γύρο δεν με έχει πείσει. Τουλάχιστον το Στέλιο, τον Παπαδόπουλο που έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο, έτσι. Δεν με έχει πείσει. Δηλαδή στη Ρουμανία με είχε πείσει περισσότερο ο πρώτος του γύρου από αυτόν εδώ που είδαμε. Ναι, μπήκε λίγο προβληματισμένος στο πρώτο γύρο. Δεν έκανε, θα έλεγα, άμυνα. Δεν έκανε άμυνα. Δεν ήταν αμυντική λειτουργία. Αλλά όντως δεν είχε τις επιθέσεις που έπρεπε για δεύτερος να πούμε γύρος, ότι ναι, κέρδισε τον γύρο αυτόν. Βέβαια και από την άλλη πλευρά, αυτό που λέω ότι κέρδισε ο Μπαντόι τον πρώτο γύρο. Ναι, δεν το κέρδισε, αλλά δεν εντυπωσιάστηκε από το μάτσα ακόμα. Ναι. Όντως ο πρώτος γύρος ήταν ένας μέτριος γύρος. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι δύο αθλητές γνωρίζονται αρκετά. Είναι αγώνας ρεβάνς. Το βάτο Γιάννη στο Θεωριό, το Θεωριό το Γιάννη. Γίνονται αυτά. Δύο διαφορετικές τακτικές βλέπουμε. Έτσι. Ο ένας με μακρινή απόσταση, ο Παπαδόπουλος, και ο Μπαντόι θέλει την κοντινή. Λογικό, πιο ψηλό παιδί ο Στέλιος. Ναι, πιο ψηλό. Δεν τον συμφέρει να έρθει κοντά. Καλό δεξί. Πολύ καλό δεξί. Είχε βρει απόσταση με το αριστερό. Πέταξε το δεξί direct. Άλλο ένα αριστερό δεξί τώρα. Αλλά το δεξί ήταν αποτελεσματικό για τον Παντόι. Άσχο το δεξί κροσέ. Αυτό πρέπει να τεντώνει τα χέρια και τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Και εδώ αέρα. Αριστό direct. Σπροχτό χτύπημα. Ο Πατοκόβη, ο Νίκος Ανδροσόπουλος. Νομίζω ότι υπάρχει άνοιγμα στο μάτι, αν διακρίνα καλά, του Στέλιου του Παπαδόπουλου. Εύχομαι να μην κοπιάροδοξα έτσι ο αγώνας. Αν και ο Δημήτρης Μπαγκερτζής έχει δει πολλά τέτοια περιστατικά στην καριέρα του και νομίζω ότι θα το λύσει πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο γύρο ακόμα και είναι πρόβλημα αυτό, Μάκη. Αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Είναι δεύτερο γύρο. Δεν είναι μεγάλο το σκίσιμο, αλλά δεν βλέπω να αιμορραγεί. Θα βάλει σημάδι, λες τώρα, ο Μπαντόι. Θα προσπαθήσει να βάλει σημάδι, αλλά και αυτό έχει και τις αρνητικές του λειτουργίες. Καθώς ο Παντόι, αν σημαδεύει εκεί πέρα, θα πρέπει να σκέφτεται μόνο για εκείνο το σημείο, αποσανατολίζεται από την τακτική του, όποια τακτική έχει βάλει στο κεφάλι του και να κάνει. Θέλει προσοχή ο Στέλιος εδώ σε αυτό το σημείο πάρα πολύ μετά το άνοιγμα πάνω στο ματινάτο. Ωραίο. Εδώ καλή κόντρα, πολύ καλή κόντρα. Ακούμπησε κάτω. Ναι, ακούμπησε κάτω. Δεν υπήρχε knockdown, αλλά απλά δεν ήταν ακριβώς γλίστημα. Έχασε την ισορροπία του. Πάτησε παράλληλα τα πόδια στην κίνηση που έκανε να βάλει χτύπημα ο Μπαντόι. Κόντραρε καλά με το πόδι ο Παπαδόπουλος και βρέθηκε στον Καναβάτσο. Αυτό λειτουργεί βέβαια υπέρ του Έλληνα αθλητή. Εδώ καλά άπερκα και κροσέ, αλλά πάνω στα χέρια και στις άμυνες του Παπαδόπουλου από τον Μπαντόι. Τα χτυπήματα του Ρουμάνου. Ακόμα δεν έχει φάει χτύπημα στο τραυματισμένο μάτι ο Στέλιος. Όχι. Καλή άμυνα. Το κρύβει πολύ καλά. Καλή άμυνα και από τους δύο. Καλή κόντρα δεξί direct. Δεν κατάφερε να πάρει το δεξιά άπερκατ μέσα ο Παπαδόπουλος. Πρέπει κάποιος από τους δύο, Μάκη, να κάνει κάτι να ξεχωρίσει. Γιατί μέχρι τώρα το παιχνίδι είναι τόσο μοιρασμένο που δεν θα ήθελα να αναμνακριτήσει αυτό το μάτς για την ώρα. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Πάντως δεν έχει περάσει από τον τραυματισμό τελείως. Το είχα φοβηθεί να σου πω την αλήθεια, αλλά τον βλέπω στέκεται πολύ καλά. Εντάξει, δεν έχει μοναγία, αυτό βλέπουμε. Αυτό δεν έχει μοναγία. Έχει δουλέψει ο Μπακριτζής πολύ εκεί πάνω, έτσι. Έχει δει τέτοια άλλωστε. Ναι, εντάξει, είναι από τους πλέον έμπειρους. Τον βλέπουμε όρθιο εκεί πέρα, έτοιμος. Να το! Καλό δεξί κροσέ, αριστερό άμυνα, 2-3 κροσέ και άλλο αριστερό άμυνα, δεξί direct τώρα με πλέον στα σκοινιά ο Μπαντόι. Σπρώχνει εδώ πέρα, ένα απομακρύνει τον Έλληνα αθλητή. Καλά, καλό κλείσιμο. Τον έσωσε το καμπανάκι ο Μπαντόι, νομίζω ότι θέλαμε άλλο μισό λεπτό εδώ το στέλιο τώρα που βρήκε τα χέρια. Καλό κλείσιμο, έσπροχνε ο Μπαντόι για να απομακρύνει τον Έλληνα. Για να δούμε εδώ, ο Δημήτρης Μπακριτζής πάνω στο Στέλιο Παπαδόπουλο. Ούτε καν υπάρχει αίμα, εντάξει, όλα καλά από αυτό το πεδίο. Πήρε γύρω Στέλιος και τον πήρε στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα καθαρά με αυτό το σερί χτυπημάτων. Αυτό που λέγαμε, που ψάχναμε, κάποιος να ξεχωρίσει. Κάποιος να ξεχωρίσει και νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου έδωσαν τις εντυπώσεις, μου έδωσαν τις εντυπώσεις τα χτυπήματα του Στέλιου Παπαδόπουλου. Πάμε να μπούμε στον τρίτο και τελευταίο γύρο της αναμέτρησης. Θυμίζω, battle νούμερο 9, αγώνας K1, Στέλιος Παπαδόπουλος. Το κατάμεστο Fever, το οποίο... Μπορώ να πω είναι από τις 6 ώρα γεμάτο για να δουν τις αναμετρήσεις αυτές σε όλα τα στήλη, υπενθυμίζω. Εδώ η πολύ καλή δουλειά από τον Δημήτρη Μπακριτζή επάνω στο φρύδι εκεί του Στέλιου Παπαδόπουλου, ώστε να βγάλει όλο το τελευταίο τρίλεπτο που αν ο Στέλιος έχει την ίδια εμφάνιση με τα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου, δεν έχει να φοβηθεί κάτι, αλλά ο Μπαντόι δεν είναι κανένα στοιχειός αντίπαλος. Όχι, είναι αρκετά έμπειρος. Τρίτος και τελευταίος γύρος, τα τρία τελευταία λεπτά θα κρίνουν τον νικητή. Όλα ανοιχτά, δεν έχει κρυφθεί τίποτε. Θα μπορούσε εδώ πέρα ο Στέλιος Παπαδόπουλος να κάνει μια τακτική για 2 λεπτά, να μην δεχτεί κάποιο χτύπημα, να είναι μοιρασμένες εντυπώσεις και να ανοίξει το τελευταίο λεπτό. Κάποια τέτοια εντολή θα του έδινα αν είμαστε στη γωνία του. Ο Μπαντόι επιχειρεί όλο και πιο πολύ να έρθει κοντά, δεν τα έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση. Να στον τυρέ, καλό. Γρήγορη άμυνα ο Ρωμανός, Καλό, όριστε. Ενώ είχα στην ισορροπία. Ναι, ξαναβρήκε. Βρήκε ισορροπία γρήγορα να κλειστεί. Ξαναβρήκε. Εντάξει, αυτό είναι θέμα εμπειρίας. Άστοχα αριστερό κροσέ, κοντρακίκ από τον Παπαδόπουλο. Ξεκινάει από μακριά πάντως ο Μπαντόι. Είναι λάθος αυτό να ξεκινάει κροσέ από τόσο μακριά, να μην έχει την απαιτούμενη απόσταση. Και αυτό δίνει πλεονέκτημα στον Παπαδόπουλο. Και αυτό το back fist. Η απόσταση που λέγαμε και πολύ σοφά κρατάει απόσταση ο Στέλιος. Πολύ σοφά. Ναι. Είναι άλλωστε 5 πόντους ψηλότερος από τον Ρουμάνο και τα καταφέρνει μια χαρά μέχρι τώρα. Πάντως δεν το βλέπω πολύ επιφυλακτικό. Μπαίνει ο Στέλιος στο παιχνίδι αν χρειαστεί. Ναι, θα μπει. Σίγουρα θα μπει. Νομίζω η τακτική του είναι αυτή που προανέφερα. Δηλαδή θα διατηρήσει την αμυνά του, την καλή απόσταση, δεν θα δεχτεί το ισχυρό χτύπημα και από εκεί και πέρα θα ανοίξει το παιχνίδι για να πάρει τον αγώνα. Το αριστό κροσέ, στο λάθος που έκανε. Εντάξει, ήταν μετά το στόπ. Εντάξει, είχε ξεκινήσει ο Στέλιος. Δεν το ήθελε, εντάξει, πάνω στην ένταση. Πάντως να πάμε στο χτύπημα που πέρασε πριν από αυτό. Ήταν μια κίνηση που πήγε να κάνει μια ψαλιδωτή γονατιά ο Μπαντόι. Ο Παπαδόπουλος είδε ότι δεν πάτησε με τα καλά, δεν είχε ισορροπία, του πέταξε στον direct, τον ταρακούνησε αρκετά και μένει αυτό. Η πολύ καλή κίνηση που έκανε ο Παπαδόπουλος. Και κάτι τέτοια σημεία είναι που κρίνουν και τους νικητές στα παιχνίδια που δεν τελειώνουν με νοκάουτ. Ας δούμε εδώ πώς θα τελειώσει. Ακριβώς. Πάντως εδώ έχει ένα συν. Μπαδίζουμε προς το τέλος του αγώνα. Μια καλή ευκαιρία να λήξει εδώ ο Παπαδόπουλος. Βέβαια εδώ ανοίγει το παιχνίδι αυτός ο οποίος έχει την θέληση, το κουράγιο, τις περισσότερες δυνάμεις για να πάρει την νίκη. Δεξί κροσέ, καλό. Ήθελε και ένα αριστερό άπερκατ εκεί, δεν πειράζει. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα, τα δευτερόλεπτα που παίζει συνήθως ο Στέλιος. Δεν κάνει βήμα πίσω. Ο Μπαντόι κλείνεται. Πάλι εδώ πήγε να κάνει το jump δεξί κροσέ πήγε να κάνει, αλλά και τον απέτρεψε από την ενέργεια αυτή. Τον έχει στα γωνία τώρα. Καλή γωνάτια, πολύ ωραία γωνάτια δεξί direct. Να μην τον αφήσει να βγει για την γωνία. Καμπανάκι. Τέλος. Αναγνώρισα τον Στέλιο Παπαδόπουλο στο δεύτερο και στο τρίτο γύρο, να σου πω την αλήθεια. Είναι ο Στέλιο Παπαδόπουλο που ξέρουμε. Πολύ όριμο παιχνίδι από αυτόν τον 20χρονο αφέρελπη Έλληνα kickboxer. Εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Μάλιο. Στην άλλη γωνία βλέπω και τον Γιώργο Μάλιο, ο οποίος παίζει ο γιος του με το πνευματικό του γιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, έκανε καλή τακτική πάντως. Θεωρώ με την προπονητή του έκανε μια πολύ καλή τακτική. Καλή άμυνα, καλή μετακίνηση, σωστή απόσταση. Έχουμε λοιπόν νικητή. Νικητής, the winner is with unanimous decision. Και η απόφαση ομόφωνη. Blue corner. Ο Έλληνας kickboxer θα πάρει τη νίκη και τη ρεβάνς από τον Κλαούντιο Μπαντόι. Το ξανά βλέπα και τέτοια φορά. Ένα νοκάουτ μου λείπει από αυτές τις δύο αναμετρήσεις του Μπαντόι και του Στέλιου Παπαδόπουλου. Και οι δύο μέσα στην πρώτη πεντάδα των rankings της χώρας τους. Αναγνωρίζει ο Μπαντόι τη νίκη του Παπαδόπουλου, το σήκωσε στα χέρια. Συγχαρητήρια στο Στέλιο για τη μεγάλη αυτή. Κατήθηκε ο κόσμος έτσι. Εδώ 3.000 θεατές στο Fever το έχουν ευχαριστηθεί. Ήταν αρκετό ξύλο. Λοιπόν, K1 Rules. Θεωρούνται από τους δύο καλύτερους Έλληνες heavyweights. Δεν θα το ξαναπώ γιατί ο Τζόρος θα παρεξηγηθεί. Να καλέσουμε λοιπόν γρήγορα από τον Ασκάμ, Σταύρος Χάρτ, Γρηγορακάκης. Και τώρα Μάκη θα δούμε βαριά κιλά K1. Αυτός εδώ είναι ο Σταύρος Γρηγορακάκης με τον Νάσο Αργυρόπουλο μπροστά του από τον Ασκάμ. Ένας Muay Thai heavyweight, δύσκολο πράγμα να το βρει στην Ελλάδα, ο οποίος γύρισε λήψη και μεγάλο ανταγωνισμό σε αυτά τα κιλά στο Τάι, στο K1 και εδώ και 15 μήνες κάνει μια ανωδική πορεία full με στόχο τους κορυφαίους κατηγορίας. Για την ώρα ο Γιάννης Τοφορίδης έχει καθαρίσει την κατηγορία στα heavyweight στην Ελλάδα. Αν κάποιος θέλει να φτάσει μέχρι εκεί πρέπει να καθαρίσει τους υπόλοιπους στην κατηγορία. Αντιπαλός σου επέστρεψε στην Ελλάδα πριν από 6 μήνες και επέστρεψε στους αγώνες με νοκάουτ τον περασμένο Ιανουάριο. Να υποδεχτούμε στην πλεγωνία του ring από τους Spartan Warriors Γιώργος Γιούρη Μαυρογιάννη. Με εξαιρετική πυγμαχία ο Γιούρη. Για πες μου, εκτός από την πυγμαχία, τι άλλο πρέπει να φοβάται κανείς απέναντι στο Γιούρη, γιατί από την όψη είναι τρομακτικός. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ καλός χαρακτήρας. Σέβεται. Να τον δούμε. Έχει διακοιμάσει πρώτα στην αποδοσή του. Τον έχω δει να ρίχνει κόσμο κάτω. Τον είδα πρόσφατα να ρίχνει τον Χρήστο Κατσάνο μέσα στην πεντάδα των heavyweight στην Ελλάδα. Στο πρώτο του παιχνίδι. Ήταν πυγμαχικό βεβαίως αυτό. Τώρα έχουμε kickboxing. Έχει σημασία το τι θα κάνει με τα πόδια του ο Γιούρη που είναι πυγμάχος ρωσικής κοπιάς. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιούρη Μαυρογιάννης με τα μπλε γάντια. Γρηγορακάκης με τα κόκκινα. Σε πολύ καλή φυσική κατάσταση ο Γρηγορακάκης. Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Για heavyweight, έτσι. Λοιπόν, εδώ είδαμε ένα δισταγμό στο λάκτισμα έτσι με το ξεκίνημα από τον Γιούρη. Δηλαδή, επιχείρησε να χτυπήσει, το μετάνιωσε και χτύπησε χαμηλά. Δεν το δώσε δηλαδή, με όλο το βάρος. Οπότε θεωρώ ότι ο Μαυρογιάννης θα δουλέψει γροθιές σε αυτό το παιχνίδι. Είναι αρκετό να πάρει στον αγώνα κοντά σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι ο Σταύρος Γρηγορακάκης μόνο με γροθιές. Θα το δούμε. Η εξέλιξη θα δείξει του παιχνιδιού. Ο οποίος Σταύρος έχει με διαφορά τα πιο δυνατά πόδια της κατηγορίας. Το βλέπω τώρα, το βλέπω. Στρίβει καλά, πέρασε ένα πολύ καλό κουτουπιέ στα πλευρά του Μαυρογιάννη. Βγαίνει το ταϊλανδικό από μέσα του, έτσι. Βλέπω και τα γόνατα απευθείας, έτσι. Οι γονατιές. Εδώ πολύ έξυπνο το γύρισε. Βλέπεις εδώ, ήταν μια κίνηση πολύ έξυπνη. Ήταν με πλάτη σκοινιά ο Γιούρη Μαυρογιάννης. Εμπειρίας και έκανε κίνηση και τον έφερε με πλάτη σκοινιά. Αλλά από εκεί πέρα δεν συνέχισε. Πάντως παραμένουν διστακτικά τα low kick του Μαυρογιάννη. Αριστερό δεξί από τον Μαυρογιάννη. Το δεξί το απέφυγε ο Γρηγορακάκης. Και σε αυτά τα κιλά, Μάκη, παίζει τεράστιο ρόλο και η φυσική κατάσταση. Βέβαια. Διότι είναι αθλητές που κουράζονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι οποιοδήποτε άλλος. Αυτά τα κιλά, τώρα μιλάμε εδώ για 100 κιλά είναι, έτσι. Εδώ θέλει μια καλή διαχείριση των ρυθμών των χτυπημάτων. Εκτός αν έχεις το δυνατό χτυπήμα, το χτυπήμα νοκάουτ. Οπότε μπαίνεις από την αρχή δυνατά και τελειώνεις. Καλά λάκτισμα, πολύ καλό λάκτισμα. Ο Γιούρη έχει το χτύπημα νοκάουτ στα χέρια του. Ο Γιούρη το έχει, αλλά εγώ βλέπω εδώ τον Γρηγορακάκη να χτυπάει πάρα πολύ δυνατά. Εδώ είδα τις βάσεις του Γιούρη να τρεκλίζουν. Ας δούμε highlights από το δεύτερο γύρο. από το δεύτερο γύρο, όπου ο Γρηγορακάκης μπήκε πάρα πολύ δυνατά και με γροθιές αλλά και με λακτίσματα. Ο στόχος του Γρηγορακάκη ήταν αρχικά, όπως είπαμε και στον πρώτο γύρο, να σπάσει τις βάσεις του Μαυρογιάννη. Το κατάφερε. Ήδη αρχίζουμε και βλέπουμε βήματα όχι σταθερά από τον Μαυρογιάννη. Ένα δεξιά άπερκα τώρα από τον Γρηγορακάκη που μπαίνει κοντά. Έβγαλε και τη γονατιά. Βγάζει υπέροχα γόνατα, χέρια σχεδιασμούς. Άπερκα κροσέ, πολύ καλό λάκτισμα και γονατιά, αριστερή γονατιά. Παραπατάει ο Μαυρογιάννης, θέλει να κρατήσει τον αντίπαλό του, να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν τον αφήνει όμως ο Γρηγορακάκης. Πίστευτο, τι συλλογορδικότητα είναι, απίστευτο. Έφαγε τρία σερί καθαρά χτυπήματα στο πρόσωπο με το πόδι και σαν να μην έπαθε τίποτα. Τρίτος και τελευταίος γύρος. Μένω άναυδος με την χωρητικότητα του Γιούρη σε χτυπήματα στο πρόσωπο με το πόδι. Έχω μείνει άναυδος. Δεν είναι και το καλύτερο αυτό, γιατί είναι πίσω πλέον όσον αφορά το αποτέλεσμα και τις εντυπώσεις. Ο Γρηγορακάκης είναι σαφώς καλύτερος μέχρι στιγμής του Γιούρη Μαυρογιάννη. Θα έχει πέσει οποιοδήποτε άλλος σε αυτά τα χτυπήματα. Είναι απίστευτα τα χτυπήματα που είναι σκληρός, πολύ σκληρός. Εδώ ένα πολύ καλό χτύπημα πάλι. Αλλά στην κοντινή απόσταση δεν έχουμε χτυπήματα. Έχουμε κάποια κρατήματα. Ακούω και τον Γιώργο Γιδάκο που φωνάζει για κάποια κρατήματα. Εντάξει, είπαμε τα κατάλληλα του τα υπάρχουν, αλλά είναι στον προβλεπόμενο χρόνο από ό,τι βλέπω. Ναι, δεν είναι γιατί δεν κρατάει μόνο ο Γρηγορακάκης, κρατάει και ο Γιούρι. Πολύ ωραίο δεξί. Ψηλό λάκτισμα, knockdown. Μπορεί να ήταν και νοκάουτ αυτό. Ισχυρό λάκτισμα με μια σήκωση το πόδι του Γρηγορακάκης μέχρι το στήθος. Το κάνει σαν προσπίση και από εκεί πέρα το γύρισε πάρα πολύ γρήγορα. Και αποτελεσματικά με τον κουντουπιέ ζάλισε τον Μαυρογιάννη. Δεν έχω δει τον Γιούρι να πέφτει ξανά. Να που έπεσε. Να που έπεσε μετά από αυτό το πολύ καλό τεχνικό χτύπημα του Γρηγορακάκη. Πλέον τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Μαυρογιάννη. Άλλο ένα χτύπημα, νομίζω, αν δεχτεί άλλο χτύπημα που θα τον ρίξει κάτω, δεν θα το ξανασηκώσει. Κοίτα, πόσο σκληρός κι αν είναι. Εμένα πάντως και οι γροθιές του δεν με πείθουν. Χτυπήματα. Χωρίς καλή τεχνική από τον Μαυρογιάννη. Κουρασμένα χτυπήματα. Βέβαια, εντάξει, είναι ευνηδιασμένος, είναι ζαλισμένος, κρατάει. Παλεύει να μείνει όρθιος. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο. Είμαστε τελευταίο γύρο. Νομίζω ότι απλά το ζητούμενο είναι να μείνει όρθιος. Ο Γρηγορακάκης έκανε το τέλειο παιχνίδι. Προβλεπόμενο μεν με τα πόδια όπως έπρεπε σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Του βγήκε ακριβώς όπως ήθελε. Πάντως, αυτό που βλέπω τον Μαυρογιάννη είναι ότι ανέβηκε να παίξει με ένα πολύ καλό αντίπαλο τον Γρηγορακάκη και είναι απροετοίμαστος για τέτοιου επίπεδου παιχνίδι. Αυτή την εντύπωση μου δίνει. Σε αντίθεση με τον Γρηγορακάκη που νομίζω κάνει το πιο όριμο παιχνίδι της καριέρας αυτή τη στιγμή. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Σαφώς και παίρνει την εμπειρία αυτής της δύσκολης αναμέτρησης ο Γρηγορακάκης. Και αν δεν έχουμε και κάτι απρόπτο μέχρι το τέλος, να δούμε πώς πιάσει κάποιο άπερκατ του. Γεγονός, γιατί όλα κρίνονται στη τελευταία γροθιά. Έτσι, έτσι. Εκτός βαρού απρόπτου, μάλλον έχουμε νούμερο ένα διεκδικητή. Εκτός σοβαρό απρόπτου και επάξια κιόλας, εάν δεν έχουμε κάτι σοβαρό στο τελευταία δευτερόλεπτα. Εδώ πλέον και η κούραση είναι εμφανής πίσω, και δύο, κίνηση πίσω από τον Μαυρογιάννη. Ο Γρηγορακάκης να το σου κάνει πόντο στην επίδεση. Ο Γιούρι προσπαθεί να κρατήσει. Εδώ μια γονατιά από τον δεξιά στο κροσέ από τον Μαυρογιάννη. Εδώ ψιλοκρατάει λίγο ο Γρηγορακάκης, αλλά εντάξει, τα τραβάει τα χέρια του πίσω. Γροθιές του από τον Γρηγορακάκη, πολύ καλό δεξιά uppercut. Και πάλι σε δύσκολο σημείο ο Μαυρογιάννης. Εκείνος είναι που κρατάει τώρα για να σταματήσει τον αντίπαλό του. Δεν χτυπάει, βλέπετε, δεν χτυπάει. Προσπαθεί να κρατήσει. Και κρατάει τελικά ο Μαυρογιάννης. Γονατιά, αριστερή γονατιά από τον Γρηγορακάκη. Εντάξει, κουρασμένος τώρα. Το πόδι δεν είχε την αποτελεσματικότητα του knockdown. Τα καλύτερα heavyweight match που έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Καλός αγώνας. Δεν το συζητάμε ότι είναι νικητής. Θα το έκανα και στους τρεις γύρους. Έτσι. Αναμφισβήτητα νικητής, εντυπωσίασε ό,τι πιο όριμο ποτέ έχει κάνει ο Γρηγορακάκης. Ένα φοβερό παιχνίδι, κυρίως βασιζόμενο στα εκπληκτικά του πόδια, τα καλύτερα της κατηγορίας στην Ελλάδα. Ο Γρηγορακάκης παίρνει το εισιτήριο για να πάει λίγο πιο πάνω. Θυμίζω, υπάρχει οκτάδα που έχει προαναγγείλει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για το μεθεπόμενο battle. Υπάρχει οκτάδα στα βαριά κιλά, δεν έχουμε δει ποτέ. Οκτάδες έχουμε να δούμε καιρό γενικότερα από την εποχή του K1 στα καλά του. Και αν γίνει αυτό στην Ελλάδα, καταλαβαίνεις τι θα δουν τα ματάκια μας σε μια βραδιά με οκτάδα με το top της κατηγορίας. Μέσα σε αυτούς φυσικά. Αν ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα και ο Σταύρος Γρηγορακάκης, επάξια η σημερινή του εμφάνιση τον ανεβάζει πάρα πολύ στα ελληνικά rankings, ίσως και τη δεύτερη θέση. Χρειάζεται να δούμε κάτι τέτοιο για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα βαρέα βάρη. Έχουμε λοιπόν νικητή νικητής με ομόφωνη απόφαση κόκκινη γωνία Σταύρος Χατ Γρηγορακάκης. Συγχαρητήρια και στα δύο παιδιά την ανομαχία. Γιούρι, welcome to Greece again. Welcome. Μπράβο Σταύρο, συγχαρητήρια για το παιχνίδι. Και είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι για το main event της βραδιάς. Main event της βραδιάς κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξηγείται των 3 λεπτών με τον Τάσο Μπερδέση να παίζει τον πρώτο επαγγελματικό του αγώνα στα χαρτιά, αν και έχει κάνει 9 επαγγελματικούς αγώνες που δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε κάρτα επαγγελματία πυγμάχου. 9-0 είναι ο Τάσος και ο αντίπαλός του έχει 12 νίκες, 8 νοκάουτ και μόλις μία ήττα. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Red Zone, τον Γρηγόρη Μπάκα, και να υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ring από τη Γερμανία Σαφάτη Σούφι. Hello, good luck. How do you feel? Στέφανε, δεν μιλάει αγγλικά, θα πρέπει να σου πω, όμως τον έβλεπα στο YouTube για να δω τι αγώνες κάνει και πώς παλεύει και έπαθα την πλάκα μου. Είναι τρομερός, καταπληκτικός, δυνατός αθλητής. Είναι αυτό που λένε μακριά και αγαπημένα. Δεν μπορώ να τον πλησιάσω άλλο γιατί οι στιγμές είναι λίγο δύσκολες, είναι κρίσιμες, υπάρχει το άγχος, υπάρχει το στρες και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει. Οπότε, δικό σου Στέφανε. DJ Mario. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κυρίως για τον Τάσο Μπερδέση, θα έλεγα ένα ρίσκο για τον Τάσο Μπερδέση, καθώς ο Σεφάτη Σούφι που βλέπουμε εδώ πέρα, ο Κωσοβάρος, μεγαλωμένος όμως στη Γερμανία, μένει εκεί, γεννημένος 22 πρώτου 90 στο Βελίκι Τύρνοβα της Σερβίας, έρχεται με 11 νίκες 8 νοκάουτ. Αντίπαλος του από την Ελλάδα και τους Spartan Warriors. Κυρίες και κύριοι, να τον υποδεχτούμε στην κόκκινη γωνία του ring. Τάσος Στόλεντριμς Μπερδέσης. Πάμε, πάμε, πάμε. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία Τάσο. Μπερδέσης, γεννημένος 24 Νοεμβρίου του 1984 στην Πάτρα, αθλητής του Σωτήρη του Μαράτου, πρωταθλητής Ελλάδας, μέλος εθνικής ομάδας με διακρίσεις. Ring announcer του αγώνα, ο κύριος Πέτρος Πολυχρονίδης. Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα για το πυγμαχικό main event. Ο αγώνας που θα παρακολουθήσετε γίνεται με όρους επαγγελματικής πυγμαχίας. 6 γύροι των 3 λεπτών στην κόκκινη γωνία. Έρχεται από την Γερμανία. Κυρίες και κύριοι, συγχύστηκε 81,2 κιλά. Στη γωνία του ο σπουδαίος Αλεξάνδερ Πέτκοβιτς. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Σεφάτ Σούφι. Αντίπαλός του στην μπλε γωνία, από την Ελλάδα, έρχεται από την Πάτρα, ζυγίζει 80 κιλά ακριβώς, στη γωνία του είναι ο Γιώργος Γιδάκος και ο Τικριάνους Λιάν. Κυρίες και κύριοι, Stolen Dreams Τάσος Μπερδέσης. Λοιπόν, ο Τάσος Μπερδέσης απέναντί του στον πρώην διεκδικητή της ζώνης της IBF για τους νέους ανερχόμενους επαγγελματίες πυγμάχους Σεφάτη Σούφι. Πρώτος γύρος. Είναι και η πρώτη του ήττα αυτή, έτσι, στη WBC. Μετά από 11 αγώνες ήταν η πρώτη ήττα αυτή, από αυτήν προέρχεται. Λοιπόν, πραγματικά ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για τον Σούφι. Όμως, όπως και να έχει, ο Μπερδέσης έχει απέναντί του έναν πυγμάχο με πάρα πολλά επαγγελματικά παιχνίδια. Ο Σούφι έκανε ντεμπούτο το 2010 στην επαγγελματική πυγμαχία. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο κάθε γύρος θέλει την δικιά του τακτική. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τα μπλε γάντια ο Μπερδέσης, με τα κόκκινα ο Ισούφι. Με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και οι δύο πυγμάχοι στις πρώτες εικόνες που παρακολουθούμε. Αριστερά direct και από τους δύο. Κυρίως πιο πολλά χτυπήματα από τον Μπερδέση σε αυτό το χρονικό σημείο. Και είναι λογικό. Υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά. Δεν πρέπει να βιαστούν. δεν πρέπει να βιαστεί βασικά ο Τάσος. Ο Τάσος να ελέγξει, όπως κάνει πολύ σωστά τώρα, την απόσταση, την άμυνά του. Κι άλλο αριστόν τυρεκ από τον Μπερδέση. Ξύρισε για λίγο το πρόσωπο του Ισούφη. Δεξί τυρεκ, πολύ καλό χτύπημα, χαμηλό και γρήγορη επιστροφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επιστρέφει γρήγορα σε άμυνα. Αριστό δεξί στον αέρα, στα γάντια του Μπερδέση από τον Ισούφη. Πάμε να δούμε τα highlights του δευτέρου γύρου, όπου και εδώ ο Μπερδέσης κατάφερε να μην δεχτεί ούτε ένα χτύπημα σε αυτό το γύρο. Χαλαρός, ήρεμος. Πέρασε κάποιο κροσέ εδώ πέρα, αριστρό δεξί και uppercut στη συνέχεια. Έχει αναγκάσει τον Ισούφη να είναι σε άμυνα, σε μια αμυντική λειτουργία στο παιχνίδι. Και αυτό είναι ικανοποιητικό, καθώς ο Μπερδέσης αν έχει τον αντίπαλό του σε άμυνα, αυτός δουλεύει πολύ καλά την επίδεση. Να βλέπετε εδώ πέρα πολύ καλό κροσέ από τον Μπερδέση. Εδώ η Σούφη στην κοντινή απόσταση μπορεί και καταφέρνει κάτι παραπάνω από τη μακρινή που τον είχε σε αρκετό χρονικό διάστημα ο Μπερδέσης. Θυμίζω πάντα ότι παρακολουθούμε τα highlights του δεύτερου, του τρίτου γύρου και του τέταρτου. Και τώρα ακούσαμε το καμπανάκι, είναι ο πέμπτος γύρος. Πέμπτος γύρος. Αριστερά μας με τα μπλε γάντια ο Μπερδέσης, με την πλάτη εδώ δεξιά με τα κόκκινα γάντια ο Ισούφη. Σε ένα αγώνα 6 γύρων. Ο πρώτος τελευταίος γύρος σημαντικός. Ο Μπερδέσης θα έχει πάει πάρα πολύ καλά στους 4 πρώτους γύρους. Και αυτό που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, να γνωρίσουν οι φίλαθλοι της πυγμαχίας, είναι ότι η πυγμαχία στηρίζεται πρώτα στην άμυνα και μετά στην επίδεση. Και αυτό το τηρεί ευλαβικά εδώ ο Μπερδέσης. Πολύ καλή άμυνα, σωστές βάσεις, καλή guard. Πολύ καλά μπλοκαρίσματα και βέβαια να η αντεπίθεση του Μπερδέση να πάρει αυτή την εντύπωση των χτυπημάτων, την εντύπωση που πρέπει να την γράψουν οι κριτές όταν τελειώσει ο γύρος για το ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον. Να μας πει την εκτίμηση του και ο Μιχάλης από εδώ και πέρα, πώς το βλέπει το παιχνίδι. Ο Μπερδέση πάει πολύ καλά, πιστεύω. Δείχνει ότι είναι έμπειρος αθλητής. Πολύ γρήγορος, πάρα πολύ καλή άμυνα. Κινείται πολύ καλά στο ring, με καλές άμυνες, δεν δίνει δικαίωμα στον αντίπαλο να σκοράρει καθαρό χτύπημα. Νομίζω ότι τον αγώνα τον έχει καθαρά. Παρόλο που είναι το πρώτο του παιχνίδι ως επαγγελματίας ο Τάσος, και για μένα πιστεύω ότι κάνει μεγάλη υπέρβαση να ξεκινήσει με εξάγερο και με έναν αντίπαλο τόσο έμπειρο. Δείχνει ότι όντως είναι πολύ καλός πυγμάχος και ότι έχει πάρα πολλά να δώσει μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Για τον αντίπαλό του, έγινε επαγγελματίας όπως είπες Μάκη το 2010, αλλά δεν έχει καθόλου ρεζουμέ ερασιτεχνικό, που είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τον Τάσο να είναι τόσο άνετος, και με την εμπειρία του τόσα χρόνια μέσα στο ερασιτεχνικό δείχνει το ταλέντο του και την εξυπνάδα του. Πολύ έξυπνο παιχνίδι. Πραγματικά κάνει μια καλή τακτική, δεν θέλει να δεχτεί χτύπημα και το καταφέρνει από τον Ισούφη. Του περνάει το δεξιάπρα και το αριστό κροσέ σε αρκετούς χρόνους. Δηλαδή, σαν πρώτη επιλογή χτύπηματος έχει το δεξιάπρα και το αριστό κροσέ. Και βέβαια υπάρχει και άλλη επιλογή, το βήμα πίσω, αριστερό-δεξί. Δεν μετακινεί τον μπροστινό πόδι, αν θα το δούμε. Απλά κάνει βήμα πίσω με το δεξί πόδι και βγάζει αριστερό direct, δεξί direct. Έτσι εξασφαλίζει την απόσταση να μην δεχτεί χτύπημα, αλλά και να περάσει τις δικές του γροθιές. Καλό παιχνίδι. Και βέβαια σε λίγο θα ακούσουμε τον γκονγκ του 5ου γύρου. Και ο Τάσος θα πάει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε 6 γύρους. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιο τραυματισμό. Βλέπετε ο διαιτής έδειξε την ουδέτερη γωνία, τη λευκή γωνία στον Μπερδέση, και ο πυγμάχος ο άλλος πάει στη γωνία του για να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Θα πάει το μας 6 γύρους ή θα γίνει για αυτό που επιζητούν όλοι οι φανς του πυγμαχία? Γιατί αν θα ρίξει και νοκάουτ, η αλήθεια είναι στην Ελλάδα δεν μπορεί να μπει στην πυγμαχία βλέποντάς το, ενώ για τον θεατή, τον Έλληνα, το μέσο που την πυγμαχία την παρακολουθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο επιτοπλίστων. Ναι, σίγουρα. Όλοι οι φανς ζητάνε το νοκάουτ. Για την ώρα βλέπουμε ότι ο αντίπαλος, όπως είπαμε, είναι έμπειρος αρκετά έμπειρος, έρχεται από αγώνα πριν 15-20 μέρες για το τίτλο της IBF. Με ένα και τι αγώνα, έτσι, γιατί άλλο να παίζεις ένα απλό αγώνα, άλλο να παίζεις για τίτλο που να φτάσεις μέχρι εκεί, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και πόσο πρέπει να μοχθήσεις. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Απλά βλέπουμε το ταλέντο του Τάσου μέσα στο ring και πόσο δύσκολο του κάνει το παιχνίδι για να μπορέσει να τον βρει. Πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι μετακινείται πάρα πολύ καλά. Έτσι. Είναι ταχύτατος στο ring, πολύ γρήγοροι πυγμαχικοί βηματισμοί, για να μην μπερδευόμαστε. Κινείται εξαιρετικά δεξιά-αριστερά. Ο Τάσο Μπερδέζης δεν έχει μια κατεύθυνση, δηλαδή να στείνεται. Μία δεξιά, μία αριστερά και τα θύματά του. Και αν θα δείτε, δεν έχει ακουμπήσει ποτέ πλάτη σκοινιά. Βλέπετε, τι έξω ξεφεύγει. Και αμέσως η αντεπίθεση να τον μπερδέσει. Έχω δει και χιλιάδες επαγγελματικούς αγώνες. Νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία βάρους ο Μπερδέσης κάνει μια διαφορά, μια σοβαρότητα και δείχνει ένα ταλέντο που μπορεί να αξιοποιηθεί και να φτάσει ψηλά. Όντως, είναι πολύ τεχνικός για τα κιλά του. Για τα light heavyweight 86 κιλά κατηγορία είναι πάρα πολύ τεχνικός. Να πούμε κάτι εδώ πέρα ότι ένα χτύπημα λίγο ακούμπησε τη ζώνη του, ένα uppercut, τη ζώνη του Ισούφη και ο διαιτητής του δίνει ένα time out, δεν μέτραει knockdown. Πιστεύω να το δείξει και σε highlights. Ήταν πολύ ωραίο το χτύπημα. Δεν είδα αν έπιασε χαμηλά. Λίγο το έπιασε. Αλλά ήταν πάρα πολύ τεχνικό το αριστερό uppercut. Όπως είπαμε, ο Μπερδέσης είναι πολύ τεχνικός για αυτά τα κιλά. Χτυπάει, μετακινείται. Πολύ ωραία. Έτσι ξεφεύγει τις αντιπιθέσεις του Ισούβη στα κροσέ. Ο Ισούβη βέβαια τα δίνει όλα. Ξέρει ότι παίζει μέσα στην έδρα του Τάσου. Έχει χάσει τους περισσότερους γύρους. Μην πω όλους τους γύρους από τον Μπερδέση. Οπότε η επιλογή του είναι να δώσει ένα δυνατό τέλος, μήπως κερδίσει τον αγώνα με νοκάουτ. Γιατί κάπως έτσι μπορεί να χάσει αυτή την αναμέτρηση ο Μπερδέσης. Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που τον έχω δει. Αν όχι το καλύτερο. Όντως παίζει πολύ καλά και ήταν. Χαμηλό ήταν και αυτό. Ήταν κάτω από τη ζώνη. Εντάξει, είναι η κούραση που μπαίνει, έτσι δεν Μιχάλη. Είναι η κούραση, ναι, βλέπουμε ότι διαιτητή να το μετράει. Από την αλήθεια δεν το είδα το χτύπημα. Αν είναι χαμηλό ή όχι. Μικρή σημασία έχει. Ναι, πλέον ο Μπερδέσης είναι μπροστά. Πιστεύω από το τέλος του πρώτου γύρου και το δεύτερο είναι ο αρχηγός του στο ring μέσα. Κάνει ό,τι θέλει, κινείται, χτυπάει. Είναι πολύ άνετος, τον βλέπουμε. Έχει κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση. Και όλα αυτά απέναντι σε ένα αντίπαλο που θεωρητικά είναι πολύ πιο εμπειρό σε επαγγελματικά μάτς. Έχει δώσει πολύ πιο δυνατά παιχνίδια από τον Τάσο στο παρελθόν. Είπαμε, σαν επαγγελματίας, ναι, αλλά μην ξεχνάς και το ρεζουμέ του Τάσου ως ένα ερασιτέχνης σε αρκετά χρόνια. Κάτι που λείπει από τον Ισούφη. Σίγουρα, και τον βλέπουμε τεχνικά είναι πολύ καλός. Πλησιάζουμε στο τέλος του αγώνα. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Βέβαια, ναι, καλά λέει ο Μιχάλης, υπάρχει το background της ερασιτεχνικής πυγμαχίας, αλλά ο Λομασένκο, ο δύο φορές ξένος Ολυμπιονίκης στα 57 κιλά, ο Ουκρανός, έκανε έναν αγώνα επαγγελματικό και μετά διεκδίκησε τον παγκόσμιο τίτλο. Και έφαγε πάρα πολύ ξυλό. Ο δύο φορές ο Ολυμπιονίκης. Όντως, αλλά και αυτός, Μάκη, όπως ξέρεις, έκανε υπέρβαση. Δεύτερο αγώνα, παγκόσμιο τίτλο. Πιστεύω ότι ήταν. Δεν το πήγαινε σαν το ρικοντό, λίγο-λίγο. Όχι, κοίταξε, σίγουρα πρέπει να ψηθείς, έτσι. Να ψηθείς μέσα στους γύρους. Να βλέπουμε ότι όπως και ο Μπερδέσης κάνει την υπέρβαση στο εξάγυρο, κάτι ανάλογο πήγε να κάνει και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης στο 12γυρο με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Και έφαγε τα μούτρα του, να το πω έτσι. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα. Πολύ καλά τα άπερκα τον Μπερδέση. Δεξιά στο άπερκα. Κίνηση πίσω. Αποφεύγει. Δεν μπορεί ο Ισούφη να βρει στόχο. Ο Ισούφη βηματίζει επιθετικά προς τον Μπερδέση. Εδώ 3-4 καλά σερί. Πρέπει να προσέξει τον γύρισε έξυπνο ο Μπερδέσης. Έκανε καλή κίνηση έξυπνο ο Μπερδέσης. Είχε δεχτεί 3-4 χτυπήματα. Τα τελευταία δευτερόλεπτα. Καμπανάκι. Τέλος αναμέτρησης. Πολύ καλή. Πολύ καλή απόδοση τον Μπερδέση. Λοιπόν, τέλος του αγώνα. Μιχάλη, πριν μας κάνεις το σχόλιο σου, επειδή τον Τάσο θα τον δούμε σίγουρα στο επόμενο The Battle στην Πάτρα στις 4 του Μάη, μάθαμε ότι θα είσαι και εσύ εκεί. Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί. Για main event, 10 γύρους στην Πάτρα, 4 Μαΐου. Γυμναζόμαστε σκληρά. Θα είναι ένας αγώνας κλειδί για μένα, για την καριέρα μου. Έτσι, όπως και αυτός ο αγώνας, Μάκη, θα μπει στα επαγγελματικά στο Boxer Rec, αφού πιστοποιηθεί βεβαίως μετά από λίγες ημέρες, όπως γίνεται πάντα από την επίσημη ομοσπονδία WBC EBU. Πάω για τα αποτελέσματα μέχρι να κάνετε το τελευταίο σχόλιο για τον αγώνα. Λοιπόν, ο αγώνας του Μπερδέσι θεωρώ ήταν από τους καλύτερους που έχω δει για τα κιλά αυτά. Στην κατηγορία βέβαια και στο επίπεδο που έχει, έτσι. Από ό,τι θυμάμαι και παλιότερα, όσο πιο καλό αντίπαλο έχει ο Μπερδέσι, τόσο καλύτερη εμφάνιση έχει, τόσο καλύτερα πυγμαχή. Όπως είπαμε, είναι πολύ καλός αθλητής για τα light heavyweight, πολύ τεχνίτης. Έχουμε νικητή. Ο κύριος Ρωσόπουλος έδωσε 60-56 για την μπλε γωνία, blue corner. Ο κύριος Θοδωρίδης 59-54, blue corner, 59-54. Ο κύριος Θοδωρακάκος, μπλε γωνία, 60-55, blue corner. Νικητής και αίτητος Τάσας Μπερδέσης. Σκέφτεσαι επόμενο αγώνα, έξι στην Πάτρα, είναι ο αγώνας που έχουμε κάνει, θα είναι και ο Μιχάλης Αρναούτης. 4, μάλλον πάμε για 4 Μαΐου στην Πάτρα, μέσα στην πόλη σου, έχεις να παίξεις ένα-ενάμιση χρόνο στην Πάτρα. Ναι, θα να παίξω 1,5 χρόνο, το Μάη θα δεις. Δεν έχω να σου πω τίποτα, ο κόσμος θα είναι εκεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά και πάμε μετά εξωτερικό. Χειροκρότημα, Στάλος, Στάσου Μπερδέσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι. Οκ, παιδιά, πάμε παραμάκια! Μάκη, ξέρω ότι βγάζεις τους αθλητές σου για προπόνηση, για τρέξιμο, για χορό τους πας. Καμιά φορά δεν χρειάζεται. Ο χορός είναι, θα έλεγα, βασικός για τα αθλήματα αυτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον Μπάο τώρα και παίζουμε αν ξεχωρίσεις πάνω στο ring και κάποιον για να του βάλουμε γάντια. Από κίνηση και μόνο. Για να δούμε. Οκ, παιδιά! Now! Κεφάλι. Όποιος νομίζει ότι οι γυναίκες με αγγελικό πρόσωπο δεν μπορούν να μπουν στο ring και να χτυπηθούν, κάνει μεγάλο λάθος. Όποιος δει τώρα τη Χαρά Δημητρούλα και την αθλήτρια του Παύλου Καπώνη, την Κάτια Τσοφγκάν, θα καταλάβει ότι τα αγγελικά πρόσωπα των γυναικών δεν είναι τόσο αγγελικά όταν φοράνε γάντια. Όταν βγαίνουν έξω τα κορίτσια είναι υπέροχα βεβαίως, μην νομίζει κανείς ότι κινούνται έτσι στην ζωή τους. Ξέρεις, έχεις συνεργαστεί με κορίτσια, μιλάμε για χαρακτήρες φοβερούς που όταν μπαίνουν στο ring δεν θέλουν να είσαι απέναντί τους. Εντάξει, είναι ένας αγώνας δυναμικός, η γυναίκα πλέον θέλει αυτό το δυναμισμό στη ζωή της και πολύ καλά κάνουν και ασχολούνται και με τους αγώνες πυγμαχίας, kickboxing και εδώ τον αγώνα Muay Thai. Και δεν τους υποχρεώνει κανείς να το πούμε αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι κάτι που το έχουν μέσα τους, τους αρέσει, το κάνουν επαγγελματικά και γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να θεωρεί ότι η γυναίκα δεν ανήκει και στις πολεμικές τέχνες. Είναι κάτι που το κάνουν με τη θέλησή τους. Λοιπόν, η Κάτια Τσογκάν έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, δεν βρήκε την αντίσταση που περίμενε και έδισε με ευκολία και με κατάληξη με τεχνία νοκάου τη Χαρά Δημητρούλα στον δεύτερο γύρο. Δεν φέρθηκε σαν Tinkerbell, σαν νεράιδα όπως την έχουν βαφτίσει. Η νεράιδα ήταν μόνο στο πρόσωπο, στο ring ήταν κανονική. Εντάξει, ας το πάρουμε και έτσι. Και είμαστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι για τον τελευταίο αγώνα της βραδιάς, last but not least. Γιατί είναι αγώνας για τη ζώνη European Fight League. Μια ζώνη που ο Ηρακλής Τσαμουρλίδης που είναι εδώ κέρδισε στη Θεσσαλονίκη, κερδίζοντας 3 αντιπάλους την ίδια βραδιά. Όπως λέει και προμόιτερ της ζώνης EFL ο κ. Μάρκος Ταουκάκης, η αιματοβαμμένη heavyweight ζώνη του European Fight League. Και οι κύριοι που θα μπουν στο ring Είναι δύο αθλητές που θα δώσουν σπουδαίο θέαμα. Ετοιμάζονται γι' αυτό 3 μήνες. Να καλέσουμε λοιπόν στην κόκκινη γωνία του ring. Μας έρχεται από την Κρήτη. Να τον υποδεχτούμε. Θοδωρής Σερδές. Θοδωρή, καλησπέρα. 2 κουβέντες λίγο πριν βγεις έξω. Ο κόσμος ζητάει θέαμα. Δεν θέλει να μιλήσει ο Θοδωρής. Στέφανε, πως και εσύ μπορείς. DJ Μάριο. Το περίμενα να με μιλήσει ο Θοδωρής, ένα παιδί αυστηρά προσιλωμένο στο ring. Ήμουν παρόν στο Ευανόφιο στους συγκλονιστικούς αγώνες του EFL 1 όταν ο Ηρακλής Αμουρίδης κέρδισε αυτή τη ζώνη σήμερα, την οποία έχει αφήσει λόγω τραυματισμού και την διεκδικούν 2 αθλητές. Το πιο συγκλονιστικό τουρνουά που έχω δει ποτέ μου. 8η τουρνουά, αιματοβαμμένο που λέμε. Γι' αυτό και ο Νταοκάκης, ο Μάρκος, είπε πολύ σωστά ότι δεν είναι για μπαλαρίνες αυτή η ζώνη, είναι για παιδιά που ξέρουν να μπουν στο ring. Αντιπαλός του. Από τον Πειραιά, την Gracie Μπάρατζη και το Golden Corner. Στην μπλε γωνία του ring, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Παναγιώτης Στρουμπούλης. Φοβάμαι να σε πλησιάζω, θα σου πω καλή επιτυχία μόνο. Πάμε για νίκη, πάμε για δεύτερη ζώνη. Νάτος, έτοιμος, χαλαρός. Το πιστεύει, να το δούμε όμως. Μαζί του Gracie Μπάρα και Golden Corner. Είδα και τον Νίκο Κιδάκο που τον βοηθά στην πυγμαχία βεβαίως. Έτσι, μαζί και ο Δημήτρης ο Ξερικός. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, ξεκούραστος από τον προηγούμενο αγώνα του, βγαίνει και στη γωνία του βεβαίως. Αφού σε 24 δευτερόλεπτα πριν το είδαμε, πήρε το νοκάουτ. Στρουμπούλης έχει κάνει πολλά στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω ότι πλέον είναι σημαντική του βραδιά. Όποιος θέλει να ξεχωρίσει στην Ελλάδα πρέπει να σηκώνει τίτλους και ζώνες. Και αυτή η ζώνη είναι βαριά. Στις πολεμικές τέχνες επιτρέπονται όλα τα αγωνιστικά στυλ. Εδώ ξεχωρίζουν οι διαθλητές γιατί έχουμε έναν καθαρό brawler, όπως λέμε στην γλώσσα των MMA, δηλαδή έναν άνθρωπο που δεν θα παίξει άμυνα, ο Θοδωρής ο Σέρδες, που έρχεται από την Κρήτη, από τον κύριο Φραγιαδάκη, και απ' την άλλη έναν πολύ τεχνικό να χρειάζεται αθλητή, τον Παναγιώτη Στρουμπούλη. Παναγιώτη Στρουμπούλη. Ring announcer, ο κύριος Πέτρος Πολυχρονίδης. Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα για το main event. Αγώνας με κανόνες MMA UFC Rules για το European Fighting League Championship κατηγορία Heavyweight. Στην κόκκινη γωνία έρχεται από την Κρήτη. Στη γωνία του ο Μάνος Φραγκιαδάκης. Από Φραγκιαδάκης Team, κυρίες και κύριοι, ζυγίζει 98,5 κιλά Θοδωρής Σέρδες. Έτερος διεκδικητής της ζώνης. Μπλε γωνία! Ζυγίστηκε 95,3 κιλά. Προπονείται στην Gracie Μπάρα και στο Golden Corner. Στη γωνία του Δημήτρης Μόχου. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Hardcore Παναγιώτης Στρουμπούλης. Λοιπόν, για να δούμε έναν μπρόλερ αθλητή, τον Θοδωρή Σέρδε, απέναντι σε έναν πιο τεχνικό. Νάτος ο Παναγιώτης Στρουμπούλης με τον Μόχου στη γωνία του Δημήτρη. Ωραία να ξεκινήσουν UFC Rules σε αυτό το παιχνίδι, παρότι γίνεται σε ring τύπου Pride, όπως πολύ καλά που θυμάσαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θέλω ένα καθαρό αγώνα. Δεξιά βλέπουμε τον Σέρδε, αριστερά τον Στρουμπούλη. Σχεδόν μοιάζουν και τα τατουάζ τους. Λίγο πιο μαύρο το σορτσάκι του κριτικού αθλητή, του Μάνου του Φραγκιαδάκη. Όλα έτοιμα για να δούμε σίγουρα. Περιμένουμε Θοδωρή Σέρδε, πιο επιθετικό. Είπαμε δεν κάνει ποτέ πίσω. Είναι το brawling στυλ που αγωνίζεται στις MMA. Απ' την άλλη, ο Στρουμπούλης θα ψάξει και την υποταγή. Ταβού, καλό δεξιγροσέ. Και γόνατο. Γονατιά, κι άλλη γονατιά. Αριστερό uppercut. Είναι κάτω, χαμηλά. Έχει πέρασει το σώμα του έξω από τα σκοινιά. Το σταματάει ο διαιτητής πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι η κανονισμή του UFC Rule. Λοιπόν, συστάσεις. Αν υπήρχε ring στο UFC, έτσι, γιατί γι' αυτό το λόγο μπήκε το κλουβί, να πούμε, έτσι. Εντάξει, για να μην μπορεί κανείς να βγει ούτε από τα σκοινιά. Δεξιά, αριστερό κροσέ. Ανταπόδοση, πάει να κάνει λαβή, χαμηλή, παλαιστική λαβή. Πήρε το takedown. Το ρίχνει. Είναι με πλάτη κάτω ο Σέρδες. Από πάνω ο Στρουμπούλης. Δεν τον έχει πιάσει όπως θέλει ο Παναγιώτης ο Στρουμπούλης. Ο Σέρδες για την ώρα που είναι σε μειονεκτική θέση. Γιατί κοίτα, τα πόδια, δεν είναι του εδάφους. Τα πόδια αυτά, αν τα κλειδώσει, μπορεί να του κάνει μέχρι και πνιγμό. Είναι πολύ έμπειρος ο Παναγιώτης Στρουμπούλης για να έχει πρόβλημα εδώ, σε αυτό το σημείο. Είναι τώρα, αγωνίζονται στο χώρο του Παναγιώτη Τρουμπούλη αυτή τη στιγμή, στο έδαφος κάτω. Νομίζω ότι ο Σέρδες, ο οποίος δείχνει και αγώνες που επιτρέπονται βεβαίως σε εκείνο το σημείο, πολύ σύντομα θα είναι και πάλι πάνω. Γροθιές, εδώ ο διαιτητής θα τους σηκώσει όρθιους. Περάσει να μείνει κάτω το δέσο Σέρδες, γιατί βγήκαν έξω από τα σκοινιά τους. Θα παραφέρει πολύ σωστά στην ίδια position ο διαιτητής για να συνεχίσουν. Πάμε λοιπόν. Με πλάτη κάτω ο Σέρδες, από πάνω ο Στρουμπούλης. Για να δούμε ποιος θα φέρει το χέρι από μέσα. Όχι, τον γύρισε πολύ έξυπνα. Τι κάνει από εδώ και πέρα όμως. Τα χέρια είναι κλειδωμένα, τα έβγαλε τα χέρια, λάθος. Να το, οι αγκώνες στο πρόσωπο είναι σε δύσκολη θέση ο Στρουμπούλης. Σε πολύ δύσκολη θέση ο Στρουμπούλης. Πρέπει να αντέξει εδώ πέρα γιατί έχει πάρει πλεονεκτική θέση. Έχει περάσει και το ένα πόδι από πάνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Στρουμπούλη. Ο Στρουμπούλης δέχεται τον αχτινό μετά το άλλο. Προσπαθεί με το αριστερό πόδι να αμυνθεί τώρα. Αμυνθεί εδώ, και κλείνει γόνατα. Όχι, έχει φάει χτυπήματα. Βγάζει χτυπήματα άμυνα τείχου. Ο Στρουμπούλης όσο μπορεί να καλυφθεί στο πρόσωπο από τις γροθιές και τις αγωνιές. Όπα, τον σήκωσε. Όχι. Εδώ θα σηκωθεί, του δίνει το δικαίωμα να σηκωθεί. Κάνει αυτό που λέγαμε power slam που έκανε ο Rampage Jackson στο παρελθόν. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αλλά δεν το έκανε. Όρθιοι. Εδώ είμαστε και πάλι σε σημείο που βολεύει. Δεξιά Σερδές, αριστερά Στρουμπούλης. Έτσι. Τον Σέρδε βολεύει το όρθιο παιχνίδι για την ώρα. Άρα γονατιά από τον Σέρδε. Δεξί κροσέ, καλό. Κι άλλο κροσέ, αριστερό, έπεσε κάτω. Σφυριά. Συνεχόμενα χτυπήματα στο πρόσωπο. Τον αποτρέπει με τα πόδια. Καλή ενέργεια. Λάθος του Σερδέ, τον αφήνει. Έπρεπε, έχει ζαλιστεί ο Στρουμπούλης. Δεύτερη φορά κοντά στο νοκάουτ φτάνει ο κριτικός. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση όμως είναι και ο Στρουμπούλης. Έχει πέσει δύο φορές κάτω, πολύ κοντά. Έχει φάει φοβερά χτυπήματα και με αγκώνες και τώρα στο πρόσωπο. Τον άφησε ο κριτικός. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει ο αθλητής του Μάνου Φραγκιαδάκη πρέπει να τον τελειώσει τώρα με βάση ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αριστερό δεξί κροσέ, uppercut από τον Στρουμπούλη. Πάλι uppercut. Αρχίζουν να είναι πιο ψηλά τα χτυπήματα του Σέρδες. Δεν υπάρχει άμυνα, έτσι. Άμυνα δεν υπάρχει. Βλέπει. Χαμηλά τα χέρια. Αρκετά επικίνδυνο αυτό. Υπάρχει και το ψυχολογικό, έτσι. Έχει φτάσει δύο φορές κοντά στο νοκάουτ. Δεν το πήρε και σου λέει πώς πέφτει αυτός τώρα. Τι γίνεται. Πάμε να πούμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου γύρου, του πρώτου πεντάλεπτου γύρου. Μπρόλινγκ από τον Σέρδε που εξαντλεί δυνάμεις επάνω στον Στρουμπούλη. Δεν ξέρω τι δυνάμεις έχει ο Στρουμπούλης. Έδειξε να παραπατάει, να μην έχει καλές βάσεις. Εδώ μια βγάλα ξαφνικό δεξί κροσέ από κοντά, από πάνω. Να τα γονατά, πέρασε το γονατό. Πέρασε το γονατό στο κεφάλι του Σέρδε. Αργή βηματισμή πίσω. Κάτω τα χέρια και στους δύο. Δείγμα ότι στο ελληνικό MMA θέλουμε ακόμα πολύ δουλειά στην αντοχή. Εντάξει, ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά. Φορτώσανε πάρα πολύ το γαλακτικό οξύ. Δεν ξέρω τι ζέσταμα έχουν κάνει πριν. Σκέψτε τους ξένους που παίζουν πεντάγυρα τέτοια έτσι, για τις ζώνες. Να το φόβος! Αριστερό δεξί κροσέ. Πολύ καλό και άλλο αριστερό. Αντέχει ο Στρουμπούλης. Ναι, αντέχει. Αντέχει ο Στρουμπούλης. Δέχτηκε ένα πολύ κοντρακί χαμηλό. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα στο πόδι τώρα. Δεν έχει καθόλου ανάσες και πιάνει και το πόδι του. Να το και στο κεφάλι το χτύπημα. Αριστερό κροσέ δεξί. Να του βγάλει την γονατιά. Δεν μπορεί να τη σηκώσει ψηλά. Χτυπάει χαμηλά, του κάνει ένα είδος αμπνιγμός ήτανε. Το γύρισε ο Στρουμπούλης. Απίστευτο. Ανατροπή φοβερή για τρία λεπτά ο Σέρδες. Έχει τον Σέρδε όπου θέλει ο Στρουμπούλης τώρα και τον έχει κάτω. Τον έχει κάτω και το χτυπά. Μπορεί να έχουμε νοκάουτ εδώ. Μπορεί να έχουμε νοκάουτ. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει νοκάουτ. Όχι. Γιατί προβάλλει τα χέρια τον αγκώνα του. Αλλά βέβαια είναι επικίνδυνα χτυπήματα. Κοίτα χτυπήματα. Χτυπάει με τον αγκώνα και το κεφάλι κολλάει στο καναβάτσο. Και έχει και τα χέρια του σε λάθος θέση. Για να δούμε τώρα ο Στρουμπούλης αυτά. Εδώ κάτω θα μπορούσε να του κάνει να βγάλει το πόδι από κάτω. Να το. Να του κάνει πνιγμό ή να του κάνει εξάδοση ομοπλάτης. Πάει για το χέρι, πάει για Κιμούρα. Πόσο θα αντέξει ο κριτικός, αυτό δεν αντέχεται. Όσο δυνατός κι αν είσαι. Πάει για Κιμούρα, είναι έτοιμος για το submission. Δεν έχει δυνάμει το στρίψει. Ξανά, δεύτερη προσπάθεια. Τελείωσε. Να δούμε. Δεν υπάρχει, θα το σπάσει. Τελείωσε. Παρέτηση. Νίκη. Έξυπνη κίνηση. Του γύρισε το χέρι. Ολική ανατροπή, γι' αυτό και ενθουσιασμός και μπαίνει μέσα όλη η ομάδα του. Φοβερή ανατροπή. 4 λεπτά ο Σέρδες παίζει μπρόουλινγκ, κάνει ό,τι θέλει το Στρουμπούλη. Και βρίσκει δύναμη. Πολύ καλός αγώνας. Ήταν ο αγώνας πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι ο Στρουμπούλης έχει κάνει μια επική νίκη, ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα μάτς στην ιστορία των ελληνικών MMA. Γίνεται και πάλι στο EFL. Είχαμε δει και στο πρώτο έναν τρομερό ημιτελικό. Εδώ και πάλι ο Σέρδες είναι τόσο κοντά στην νίκη για 4 λεπτά. Αλλά αυτό είναι το MMA. Αυτές είναι οι μεικτές πολεμικές τέχνες. Στρατηγική. Πολύ σωστά. Άντεξε το ξύλο. Έσπασε την ψυχολογία του αντιπάλου. Τον έβαλε κάτω και όταν πήγε το παιχνίδι κάτω, είδε ότι με μια κίνηση Κιμούρα δεν είχε καμία επιλογή ο Σέρδες. Ή θα σπάγει το χέρι του ή θα έκανε υποταγή. Και αυτό έκανε τρομερό μάτς. μάτς. Δίκαιο πρωταθλητής ο Παναγιώτης Τρουμπούλης, δεν τον είναι hardcore τυχαία. Να δούμε και την steps και την απονομή από τον Ηρακλή Τσαμουρλίδη, τον πρωταθλητή της ζώνης, τον πρώην πρωταθλητή της ζώνης. Νικητής του αγώνα με submission και νέος EFL Heavyweight Champion Παναγιώτης Τρουμπούλης. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Μάκη τον Κολέθρα που για ακόμα μια φορά χιλιάδες ώρες αέρα ο Μάκης ο Κολέθρας πυγμαχικούς σε κάθε επίπεδο. Φυσικά τον Μιχάλη τον Αρναούτη. Σε βάλαμε να δεις και MMA, δεν έχεις πρόβλημα. Καθόλου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Το επόμενο δεν θα μπορείς να σχολιαστείς γιατί θα στο ring μέσα. Θα είμαι ενεργεία, ναι, σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το The Battle 9 European Fight League. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.